Θα το φτιάξουμε, το τελειώσουμε. Δεν ακούω καλά. Δώσ' μου λίγο ηχογραφιά μου, ακούω τζιγκατζίνγκα με... Λοιπόν, δώσ' το λίγο πιο δυνατά. Γιατρέ, του λέει, έχω σοβαρό πρόβλημα. Σας ακούω, λέει ο γιατρός. Λέει, είμαι παντρεμένος, 10 χρόνια και η γυναίκα μου δεν μου κάθεται. Ας πούμε, θέλω να μπω και από την πίσω πόρτα κάποια στιγμή. Λέει, υπάρχει κάποιο φάρμακο να της δώσω να μου κάτσει. Λέει, αυτός υπάρχει λύση, λέει, αλλά θέλει θυσίες. Ναι, εντάξει, τι θυσίες. Λέει, χρειάζεται ένα φυτό από τα Ιμαλάια. Ένα είδος εντόμου από τη ζούγκλα του Αμαζονίου, ένα κολεόπτερο ειδικό. Δόντια από καρχαρία του νοτίου Ειρηνικού. Άρωμα από κλανιά φάλνας, αλλά σε μικρό μπουκάλι. Και σπόρι. Ήρθε το ρεύμα. Και σπόρι από ένα κάκτο των Άνδειων. Θα στο φτιάξω, λέει, εγώ το υλικό, φέρε μου τα λεφτά εσύ. Ο άνθρωπος ήθελε πολύ. Σηκώνεται, το είχε καημό, πουλάει 2-3 χωράφια και τα πάει στο γιατρό. Τα λεφτά ήταν για να μπορέσει ο γιατρός να ανακατέψει τα υλικά. Τα υλικά πρέπει να τα βρει ο άνθρωπος, σαν και εμάς. Τρέχει αυτός ο έρμος στα Ιμαλάια, στον Αμαζόνιο, κυνηγάει τα κολεόπτερα, τα μαζεύει όλα. Κλανιές από φάλνες, τις φέρνει. Και του ετοιμάζει ο γιατρός ένα φιαλίδιο τόσο, το πολύτιμο αυτό, και πάει να τρέξει σπίτι, γιατί ξέρει ότι τώρα, καθώς κατέβει το σανσέρ, λέει, δεν μου έδωσε τη δοσολογία. Ανεβαίνει πάνω. Του λέει, γιατρέ, παρντών, ξέχασα, πώς θα το χρησιμοποιήσω το φάρμακο. Του λέει, πολύ απλά. Θα το βάλεις στο κομωδίνο της γυναίκας σου. Αφού της πεις ότι κοστίζει μια περιουσία, να έχει το νου της. Το βράδυ θα την ξυπνήσει απότομα. Και θα τη ζητήσει να σου δώσει λίγο το φιαλίδιο. Μόλις γυρίσει να το πιάσει, τσακ, στον φόρεσε. Αυτό είναι.